ένας άνθρωπος κλειστός σαν παρατημένο σπίτι, ούτε φως ούτε καπνός, ούτε τζαμί στο φεγγίτι. Ο μικρός μου αδελφός, ένας άνθρωπος κλειστός σαν παρατημένο σπίτι. Γράφει λόγια στο νερό, στα πηγάδια ρίχνει πέτρες, στου Θεού το φιλιατρό με σκοινιά τραβά δραπέτες, του στραβά έξω στο φως, ύστερα φεύγει σκύφτος. Σήμερα με τον Φανό του Διογέννη ξεναγήσουμε στο όμορφο Νάφλιο. Είναι η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος όταν ιδρύθηκε μετά την τουρκική κατοχή. Και από ό,τι βλέπουμε είμαστε στο υψηλότερο σημείο, στο κάστρο της Ακροναφλίας. Από εδώ πάνω έχουμε απέναντί μας το Μπούρτζι, όπου είναι ένα από τα παλαιότερα, θα λέγαμε, κάστρα στην περιοχή. Στη συνέχεια βλέπουμε μπροστά μας όλο το Νάφλιο που διατηρείται ακόμη όπως ήταν πριν από 200 χρόνια όταν χτίστηκε, με τις σκεπές εκείνες, με τα σοκάκια, τα πολύ ωραία και ανακαινισμένα. Και βέβαια βλέπουμε απέναντι την πλατεία Συντάγματος, όπου εδώ ήταν η πρώτη πλατεία που δημιουργήθηκε με την ανεξαρτητοποίηση του ελληνικού κράτους. Αριστερά μας, εκεί που είναι η σημαία, έχουμε το μουσείο. Και βέβαια αυτή η εκκλησία εδώ που ήταν παλιά η πρώτη βουλή, θα λέγαμε. Απέναντι φαίνεται το λιμάνι, όπου είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής. Από την απέναντι ακριβώς πλευρά έχουμε την καινούρια πόλη του Ναφλίου, που βλέπουμε ολοένα και περισσότερο να επεκτείνεται προς τα νότιο-ανατολικά. Είμαστε ακριβώς δεξιά μας, αρχίζει ο λόφος με το κάστρο του Παλαμιδίου, όπου όλοι ξέρουμε την ιστορία του Παλαμιδίου, όπου έγιναν μάχες εδώ προκειμένου να μπορέσουν να απελευθερωθούμε από τους Τούρκους. Και βέβαια τα γκρέμια, τα οποία είναι της Αρβανιτιάς, που από εκεί πηδάγανε και πέφτανε στη θάλασσα για να γλιτώσουν. Το όνομά σου
σκαλιστώ σε πριν και σε πλώρη. Λοιπόν, αυτά είναι τα φραγκόσικα. Στην περιοχή εδώ ευδοκιμούν πάρα πολύ, ιδιαίτερα εδώ στα παράλια της Αργολίδας. Είναι ένα καταπληκτικό φρούτο, πάρα πολύ, με πολλές βιταμίνες και χρήσιμα στοιχεία για τον οργανισμό. Βέβαια είναι επικίνδυνο, γιατί πρέπει να ξέρεις πώς θα το φας και πώς θα το συλλέξεις πάνω απ' όλα. Λοιπόν, ο τρόπος συλλογής του είναι τα φυτά, καταρχήν αυτά εδώ, οι κάκτοι που το βγάζουν. Είναι με αγκάθια, άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι πολύ ψηλά τα αγκάθια και μπαίνουν μέσα στα χέρια μας. Λοιπόν, αφού τα κόψουμε προσεκτικά με γάντια και με ένα μαχαιράκι, ο τρόπος που θα τα φάμε είναι ο εξής. Κρατάμε με ένα πιρούνι το φρούτο από τη μία του πλευρά, ανοίγουμε τη σάρκα του, δεν έχουμε πιρούνι τώρα εδώ για να το δείξουμε ακριβώς, ανοίγουμε τη σάρκα του και αφαιρούμε και τρώμε μόνο το εσωτερικό. Πάρα πολύ δυναμωτικό και πάρα πολύ ωραίο σε γεύση. Είναι αμαρτία να μη ζεις. Είναι αμαρτία τη ζωή. Το βήμα σου να μην πατάς εκεί που καίγεσαι να πας. Είναι σκληρό να πολεμάς τους χίλιους ποθούς της καρδιάς, να μην αφήνεις τη ζωή να στρίβει εκείνη το κλειδί, να μην αφήνεις τη ζωή να στρίβει εκείνη. Λοιπόν, αυτό το μνημείο εδώ το έφτιαξαν όσοι κατά την περίοδο του Μεταξά σώθηκαν από τη φυλακή που το τότε καθεστώς είχε βάλει πάρα πολλούς οι αγωνιστές, οι οποίοι ήταν ενάντια σε αυτό ουσιαστικά και για τις πολιτικές τους πεπιθήσεις. Πολλοί έχασαν και τη ζωή τους εδώ. Αυτοί που διασώθηκαν από αυτή τη φυλακή έφτιαξαν το μνημείο, το έστησαν για να θυμούνται όχι μόνο αυτοί αυτά που πέρασαν, αλλά και οι νεότερες γενιές, να το βλέπουν, να μαθαίνουν την ιστορία και τουλάχιστον να βάλουν σαν αρχή στη ζωή τους ότι δεν πρέπει ποτέ να υποκύπτουν και ποτέ δεν πρέπει να δώσουν το δικαίωμα στους άλλους να καταπατήσουν τα βασικά τους δικαιώματα. Να στρίβει εκείνη το κλειδί. Thank you.
άσπρο ρούχο της χαράς. Στο σκουριασμένο το καρφί που φτιάχνει πρέπει και γιατί. Είναι σκληρό να πολεμάς τους χίλιους πόθους της καρδιάς. Να μην αφήνεις τη ζωή να στρίβει εκείνη το κλειδί. Σκληρό να πολεμάς τους χίλιους πόθους της καρδιάς. Να μην αφήνεις τη ζωή να στρίβει εκείνη το κλειδί. Να μην αφήνεις τη ζωή να στρίβει εκείνη το κλειδί. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάνω στο κάστρο της Ακροναυπλίας. Εδώ μέσα είναι τα κελιά που ήταν φυλακισμένοι, που προαναφέραμε κάτω στο μνημείο προηγουμένως. Εδώ τους είχαν φυλακίσει το καθεστώς του Μεταξά. Όλα αυτά τα κτίσματα που βλέπουμε είναι αρχαίο, μάλλον ενετικό το κάστρο. Απλά το χρησιμοποίησαν μετά οι Μεταξικοί για φυλακές. Κάτω θα δούμε αυτή την υπέροχη θάλασσα που είναι η παραλία της Αρβανιθιάς. Είναι από τις πιο όμορφες παραλίες που υπάρχουν. Θα δείτε, και αν μπορέσει να δείξει η κάμερα, και τα πεντακάθαρα νερά της. Η ιστορία λοιπόν του ονόματος της παραλίας Αρβανιθιάς έχει ως εξής. Απέναντι είναι το Παλαμίδι, και όταν έγινε μετά με την Ελληνική Επανάσταση, όταν οι Έλληνες κατέλαβαν το Παλαμίδι, οι Αρβανίτες ήταν μαζί με τους Τούρκους σύμμαχοι. Οπότε η παραλία πήρε το όνομα από τους Αρβανίτες, γιατί για να σωθούν από την οργή των Ελλήνων άρχισαν και πήδαγαν από το κάστρο, με αποτέλεσμα να πνίγονται μέσα στα νερά της θάλασσας εδώ, και έτσι πήρε το όνομα παραλία της Αρβανιθιάς. Και βλέπετε βέβαια και σε όλο το πλάνο ότι οι φραγκοσικές που αναφέρουμε πριν είναι στο μεγαλείο τους, γεμάτες με καρπό τώρα και σε αυτό το πανέμορφο τοπίο.
στους ανέμους ζητάω. Έχω πάψει να είμαι θνητός. Ανεβαίνω ψηλά κι αγαπάω, δίχως σώμα χρυσός αέτος. Και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά. Σαν το σύννεφο φεύγω, πετάω. Έχω φίλο τον ήλιο Θεό. Με του αγέρα τον έκταρ μεθάω. Αγκαλιάζω και γη κι ουρανό. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις Κριονίδης Ε. Βασίλειος και συνεργάτες του. Επαγγελματισμός, φερεγκαιότητα, αξιοπιστία. Πάντα σε συνεργασία με τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες και πάντα στις καλύτερες τιμές αγοράς. Smart Safe. Ασφάλιση αυτοκινήτου από 44 ευρώ το τρίμηνο. Ασφάλιση οχημάτων, οδική βοήθεια, ασφάλιση πυρός με τις χαμηλότερες τιμές στα ενυπόθηκα, αποταμιευτικά και νοσοκομιακά προγράμματα. Ασφάλιση Κριονίδη. Κατάστημα Δράμας, Υπήρου 22α. Κατάστημα Καλαμπακίου, γωνία δίπλα στην Αγροτική Τράπεζα. Κατάστημα Κυργίων, στην Κεντρική Πλατεία.
και σύντομα δύο νέα καταστήματα σε Νευροκόπ και Βρεσοτσάνη. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις Κρυονίδης Ε. Βασίλειος και συνεργάτες του. Διότι η ασφάλειά σας είναι δική μας υπόθεση. Όταν η ασφάλεια του χώρου είναι το ζητούμενο, τότε Περιφράξεις Δούκας ΑΕ. Παραγωγή, τοποθέτηση και πώληση σειρματοπλέγματος χονδρική λιανική. Σιδερένιες πόρτες, κάγκελα και περιφράξεις στην καλύτερη ποιότητα, στις καλύτερες τιμές. Δούκας ΑΕ. Τα εξειδικευμένα, έμπειρα συνεργεία μας τοποθετούν γρήγορα και σωστά κάθε είδους περίφραξη. Ακόμη, σωλήνες γαλβανιζέ, καρφιά, σειρματόσχοινα και σύρμα φορτοδεσίας. Δούκας ΑΕ. Στο 14ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας, μετά τον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 25210-55519 και δεύτερο κατάστημα στο 4ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-84-838. Δούκας ΑΕ. Οριοθετεί την ασφάλειά σας. Για να είναι ο κήπος σας το κέντρο του θαυμασμού, εμπιστευτείτε την περιποίησή του στο κέντρο κήπου Φυτώριο Αφή Πολυτάρχη. Το έμπειρο στη συντήρηση κήπων. Το ειδικευμένο στην διαμόρφωση χώρων πρασίνου. Ειδικοί γεωπόνοι με μάστερ στην αρχιτεκτονική τοπίου μελετούν τον εξωτερικό σας χώρο και δημιουργούν το δικό σας κήπο, συνθέτοντας από το μηδέν το ιδανικό τοπίο. Κέντρο κήπου Φυτώριο Αφή Πολυτάρχη. Για πάσης φύσεως καλοπιστικά φυτά, οπωροφόρα δέντρα, πάσματα, φάρμακα, γλάστρες, πύληνα και διάφορα είδη κήπου. Στις πιο φιλικές τιμές. Τρίτο χιλιόμετρο, δράμας Καβάλας. Μετά το ξενοδοχείο Κούρος. Τηλέφωνο 6944-3773-54. Κέντρο κήπου Φυτώριο, Αφή Πολυτάρχη. Τυχιούχοι γεωπόνοι με μάστερ στην αρχιτεκτονική τοπίου. Κατάλληλη και για το δικό σας κήπο. Υποκατάστημα στο κέντρο της Δράμας, Μεγάλο Αλεξάνδρου 26, απέναντι από τη Συνεταιριστική Τράπεζα. Μίνι Μάρκετ Ο Νίκος, στον προφήτη Λία Δράμας. Είδη παντοπολίου, ψωμί, κουλουράκια, ποτά, αναψυκτικά. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, Σαββατοκύριακα και αργίες. Μίνι Μάρκετ Ο Νίκος, στον προφήτη Λία Δράμας. Χτυπάμε τις τιμές! Σε μια εποχή που όλοι κάνουν περικοπές, εμείς κάνουμε παροχές. Με 400 ευρώ προκαταβολή και 4 μηνιαίες δόσεις των 100 ευρώ, μετατρέπουμε το αυτοκίνητό σας σε εγραριοκίνητο. Στην ουσία, κάνετε μετατροπή με 400 ευρώ, γιατί τα άλλα 100 θα τα δίνετε σε βενζίνη. Το σκέφτεσαι ακόμα? Βάλε γκάζι να μην σε νοιάζει. Τηλεφώνησε τώρα. Θα μας βρείτε στην διασταύρωση Ξηροποτάμου. Ρόδι, το φρούτο της γονιμότητας. Ρόδι το ελληνικό, από τη μακεδονική γη. ΑΣΟ, εργοστάσιο επεξεργασίας ροδιού στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας. Ομάδα παραγωγών Αγίου Αθανασίου Δράμας. Η μεγαλύτερη καλλιεργική προσπάθεια στη Μεσόγειο. Τηλέφωνο 2521-300-928. Στην εξωτερική πλευρά του κάστρου της Ακροναυπλίας διακρίνουμε τις πολεμίστρες επάνω στο περίγυρο του τείχους, όπου από εδώ δόθηκαν βέβαια οι φοβερές μάχες που έχουμε μάθει στην ιστορία μας κατά της Ελληνικής Επανάστασης ενάντια στους Τούρκους. Και εδώ βρισκόμαστε από την εσωτερική πλευρά που είναι οι πολεμίστρες. Βλέπουμε τον εσωτερικό χώρο, όλα αυτά τα μικρά στενόμακρα παραθυράκια, όπως και οι τρύπες, ήταν που έβγαιναν οι κάνες των όπλων για να δίνονται οι μάχες. Όλα έγιναν τυχαία, όσο κι αν προσπάθησα. Τύχη ήταν που σε βρήκα, τύχη και που σ' αφήσα.
άλλαξε πως σβήνουνε στην καλύτερη στιγμή τους λίγοι στα αφήνουνε. Όλα έγιναν τυχαία όσο κι αν προσπάθησα. Τύχη ήταν που σε βρήκα, τύχη και που σ' αφήσα. Εδώ είμαστε σε μια άλλη πλευρά του κάστρου, της Ακροναυπλίας, και απέναντι διακρίνουμε το παλαμίδι και βλέπετε αυτό το τείχος που ανεβαίνει πάνω στο βουνό είναι τα σκαλιά του παλαμιδίου, τα οποία είναι 999 σκαλιά. Ένας άνθρωπος κλειστός σαν παρατημένο σπίτι, ούτε φως ούτε καπνός ούτε τζαμί στο φεγγίτι. Ο μικρός μου αδελφός, ένας άνθρωπος κλειστός σαν παρατημένο σπίτι. Γράφει λόγια στο νερό, στα πηγάδια ρίχνει πέτρες, στου Θεού το φιλιατρό με σκοινιά τραβά τραπέτες. Του στραβά έξω στο φως, ύστερα φεύγει σκύφτος στα βουνά στις μαύρες πέτρες. Ένας άνθρωπος κλειστός σαν παρατημένο σπίτι, ούτε φως ούτε καπνός ούτε τζαμί στο φεγγίτι. Ο μικρός μου αδελφός, ένας άνθρωπος κλειστός σαν παρατημένο σπίτι. Είμαστε στην είσοδο του παλαμιδιού, του κάστρου του παλαμιδιού, από την επάνω πλευρά. Κάτω ήταν η άλλη είσοδος με τις σκάλες που είχαμε δει νωρίτερα. Τώρα είμαστε από την επάνω πλευρά, που είναι η είσοδος που μπαίνουμε στο κυρίως κάστρο, όπου μέσα είναι και η περίφημη φυλακή του Κολοκοτρώνη, που φυλάξαν τον Κολοκοτρώνη σαν, αντί να του πούνε ευχαριστώ, για όλη τον αγώνα στην Ελληνική Επανάσταση ενάντια στους Τούρκους. Τελικά, επειδή τα συμφέροντα πολιτικά, οικονομικά της εποχής ήταν δυνατότερα, κατέληξαν να φυλακίσουν έναν ήρωα που όχι μόνο έδωσε τη ζωή του, αλλά οργάνωσε, και σε αυτόν οφείλουμε πάρα πολλά για την ελευθερία που έχουμε. Ένας άνθρωπος κλειστός σαν παρατημένο σπίτι, ούτε φως ούτε καπνός ούτε τζαμί στο φεγγίτι. Ο
μικρός μου αδελφός, ένας άνθρωπος κλειστός σαν παρατημένο σπίτι. Γράφει λόγια στο νερό, στα πηγάδια ρίχνει πέτρες, στου Θεού το φιλιατρό με σκοινιά τραβά δραπέτες, του στραβά έξω στο φως, ύστερα φεύγει σκύφτος στα βουνά στις μαύρες πέτρες. Άνθρωπος κλειστός σαν παρατημένο σπίτι, ούτε φως ούτε καπνός, ούτε τζάμι στο φεκίτι. Ο μικρός μου αδελφός, ένας άνθρωπος κλειστός σαν παρατημένο σπίτι. Ανέμου ζητάω, έχω πάψει να είμαι θνητός. Ανεβαίνω ψηλά κι αγαπάω, δίχως σώμα χρυσός αέτος. Και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Τα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά. Σαν το σύννεφο φεύγω πετάω, έχω φίλο τον ήλιο Θεό. Με του αγέρα τον έκταρ μεθάω, αγκαλιάζω και γη κι ουρανό.
τίποτα πια. Δεν θα είναι όπως πρώτα, ξημέρωσε πάλι. Ξυπνάω στο φως, τα μάτια ανοίγω. Για λίγο νεκρός, χαμένος για λίγο, ξημέρωσε πάλι. Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο, μαζί με τον ήρω, το πολύχρωμο κύκνο. Μη ξημερώνεις ουρανέ. Άδεια η ψυχή μου, το δωμάτιο άδειο, και από τον ήρω μου ακούω καθάριο το λιγμό της να λέει όνειρο ήτανε. Όνειρο ήτανε. Θα ξαναρθείς μόλις νυχτώσει και το όνειρο πάλι την αλήθεια θα σώσει. Θα με κοντά σου. Μόνο εκεί σε βλέπω καλή μου. Έχεις ζυγώνεις και ακουμπάς την ψυχή μου με τα φτερά σου. Μα το πρωί χάνεσαι, φεύγεις, ανοίγω τα μάτια και αμέσως πεθαίνεις. Μη ξημερώνεις ουρανέ. Μάτιο άδειο κι από το όνειρό μου ακούω καθάριο το λιγμό σου να λέει. Όνειρο ήτανε, όνειρο ήτανε. Μαζί με τον ύπνο, μαζί με τον ήρω, το πολύχρωμο κύκνο. Μη ξημερώνεις ουρανέ. Άδεια η ψυχή μου, το δωμάτιο άδειο, κι από το όνειρό μου ακούω καθάριο το λιγμό σου να λέει. Όνειρο ήτανε. Κυρίες και κύριοι, άλλος ένας πανός του Διογέννη από το όμορφο Ναύπλιο έφτασε στο τέλος του. Καλό σας βράδυ. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις Κρυονίδης Ε. Βασίλειος και συνεργάτες του. Επαγγελματισμός, φερεγκαιότητα, αξιοπιστία. Πάντα σε συνεργασία με τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες και πάντα στις καλύτερες τιμές αγοράς. Smart Safe. Ασφάλιση αυτοκινήτου από 44 ευρώ το τρίμηνο. Ασφάλιση οχημάτων, οδική βοήθεια, ασφάλιση πυρός με τις χαμηλότερες τιμές στα ανυπόθηκα, αποταμιευτικά και νοσοκομιακά προγράμματα. Ασφάλιση Κρυονίδη. Κατάστημα Δράμας, Υπήρου 22α. Κατάστημα Καλαμπακίου, γωνία δίπλα στην Αγροτική Τράπεζα. Κατάστημα Κυργίων στην Κεντρική Πλατεία. Και σύντομα δύο νέα καταστήματα σε Νευροκόπη και Βρυσοτζάνη. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις Κρυονίδης Ε. Βασίλειος και συνεργάτες του. Διότι η ασφάλειά σας είναι δική μας υπόθεση. Όταν η ασφάλεια του χώρου είναι το ζητούμενο, τότε Περιφράξεις Δούκας ΑΕ. Παραγωγή, τοποθέτηση και πώληση σειρματοπλέγματος χονδρική λιανική. Σιδερένιες πόρτες, κάγκελα και περιφράξεις στην καλύτερη ποιότητα, στις καλύτερες τιμές. Δούκας ΑΕ. Τα εξειδικευμένα, έμπειρα συνεργεία μας τοποθετούν γρήγορα και σωστά κάθε είδους περίφραξη. Ακόμη, σωλήνες γαλβανιζέ, καρφιά, σειρματόσχοινα και σύρμα φορτοδεσίας. Δούκας ΑΕ.
στο 14ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας μετά τον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 25210-55519 και δεύτερο κατάστημα στο 4ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-84-838. Δούκας ΑΕ. Οριοθετεί την ασφάλειά σας. Για να είναι ο κήπος σας το κέντρο του θαυμασμού, εμπιστευτείτε την περιποίησή του στο κέντρο κήπου Φυτώριο Αφή Πολυτάρχη. Το έμπειρο στη συντήρηση κήπων. Το ειδικευμένο στην διαμόρφωση χώρων πρασίνου. Ειδικοί γεωπόνοι με μάστερ στην αρχιτεκτονική τοπίου μελετούν τον εξωτερικό σας χώρο και δημιουργούν το δικό σας κήπο, συνθέτοντας από το μηδέν το ιδανικό τοπίο. Κέντρο κήπου Φυτώριο Αφή Πολυτάρχη. Για πάσης φύσεως καλοπιστικά φυτά, οποροφόρα δέντρα, πάσματα, φάρμακα, γλάστρες, πύληνα και διάφορα είδη κήπου. Στις πιο φιλικές τιμές. Τρίτο χιλιόμετρο, δράμας Καβάλας. Μετά το ξενοδοχείο Κούρος. Τηλέφωνο 6944-3773-54. Κέντρο κήπου Φυτώριο, Αφή Πολυτάρχη. Τυχιούχοι γεωπόνοι με μάστερ στην αρχιτεκτονική τοπίου. Κατάλληλοι και για το δικό σας κήπο. Υποκατάστημα στο κέντρο της Δράμας, Μεγάλο Αλεξάνδρου 26, απέναντι από τη Συνεταιριστική Τράπεζα. Μίνι Μάρκετ ο Νίκος, στον προφήτη Λία Δράμας. Είδη παντοπολίου, ψωμί, κουλουράκια, ποτά, αναψυκτικά. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, Σαββατοκύριακα και αργίες. Μίνι Μάρκετ ο Νίκος, στον προφήτη Λία Δράμας. Χτυπάμε τις τιμές! Σε μια εποχή που όλοι κάνουν περικοπές, εμείς κάνουμε παροχές. Με 400 ευρώ προκαταβολή και 4 μηνιαίες δόσεις των 100 ευρώ, μετατρέπουμε το αυτοκίνητό σας σε υγραριοκίνητο. Στην ουσία, κάνετε μετατροπή με 400 ευρώ, γιατί τα άλλα 100 θα τα δίνετε σε βενζίνη. Το σκέφτεσαι ακόμα? Βάλε γκάζι να μην σε νοιάζει. Τηλεφώνησε τώρα. Θα μας βρείτε στην διασταύρωση Ξηροποτάμου. Ρόδι. Το φρούτο της γονιμότητας. Ρόδι το ελληνικό. Από τη μακεδονική γη. ΑΣΟΚ. Εργοστάσιο επεξεργασίας ροδιού στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας. Ομάδα παραγωγών Αγίου Αθανασίου Δράμας. Η μεγαλύτερη καλλιεργική προσπάθεια στη Μεσόγειο. Τηλέφωνο 2521 300 928.